Τάνια Ελληναίου γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε κλασικό τραγούδι και πιάνο, σχέδιο κοσμημάτων, ενώ παρακολούθησε και μαθήματα αστρολογίας. Για αρκετά χρόνια ασχολήθηκε επαγγελματικά με το τραγούδι, παράλληλα και με τη χρυσοχοΐα. Από μικρή έγραφε στίχους τραγουδιών και ποιήσει. Ως τραγουδίστρια έγινε γνωστή στο Πανελλήνιο το 1979, όταν κυκλοφόρησε ο πρώτος προσωπικός δίσκος της με τίτλο «Αμφίβολο στρατή». Περιελάμβανε το τραγούδι «Η Μπαρόβια», που σημείωσε μια τεράστια επιτυχία, ενώ και σήμερα έχει ανέβει από πολλούς στο YouTube. Τη μουσική του τραγουδιού είχε γράψει ο Μπάμπης Βαρσαμάς και τους στίχους ο Τάσος Δαμάσκος, ενώ η φωνή της Τάνιας Ελληναίου του έδινε κάποια ιδιαιτερότητα. Για όσους δεν γνωρίζουν το τραγούδι, οι στίχοι έλεγαν: «Στον πάγκο τα ποτήρια που μοιράζω και που προσφέρω φευγαλαίες ειδονές, μαθαίνω τους πελάτες να διαβάζω, πάντα παρέα να τους κάνω στις κακές. Αν είμαι κάθε βράδυ με στα μπαρ, το παρελθόν με καταδίκασε ισόβια. Σταμπάρισαν την κάρτα μου γι' αυτό και την ταυτότητα που γράφει η Μπαρόβια. Η μόνη της ζωής μου ευτυχία, κάποια ελπίδα ριζωμένη στο μυαλό, πως κάποιος την πικρή μου την πορεία θα οδηγήσει για το δρόμο το σωστό. Αν είμαι κάθε βράδυ μες στα μπαρ, το παρελθόν με καταδίκασε ισόβια. Σταμπάρισαν την κάρτα μου γι' αυτό και την ταυτότητα που γράφει η Μπαρόβια». Το τραγούδι είχε κάνει πραγματικά πάταγο όταν κυκλοφόρησε το 1979. Ο δεύτερος μεγάλος δίσκος της κυκλοφόρησε το 1981 και είχε τίτλο «Η δίκη της ψευτιάς», αλλά δεν είχε την επιτυχία του πρώτου. Μετά η Τάνια Ελληναίου χάθηκε δισκογραφικά αλλά και από τις πίστες. Όπως μάθαμε, εδώ και πολλά χρόνια μέχρι και σήμερα ασχολείται με την φιλανθρωπία, προσφέροντας βοήθεια σε αναξιοπαθούντες ανθρώπους, πασχόντων από την νόσο Χάνσεν, τη λέμπρα δηλαδή, κυρίως στην περιοχή της Ινδίας. Επίσης ασχολείται και με βοήθεια σε ορφανά παιδιά. Το 2021 όμως και 42 χρόνια μετά την πρώτη της εμφάνιση στη μουσική σκηνή και τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε το τραγούδι της «Η Μπαρόβια», η Τάνια Ελληναίου ξανασυστήνεται στο κοινό ως συγγραφέας αυτή τη φορά με το βιβλίο της «Χίλιες ζωές δε φτάνουν» που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Μαλιάρης Παιδεία». Η ιστορία του βιβλίου διαδραματίζεται στην Αμερική του 1950. Ο κεντρικός ήρωας είναι ένας ιδιαίτερα χαρισματικός και ιδιοφυής άνδρας, πρικισμένος με γοητεία, εξυπνάδα, ταλέντο, τύχη, ευρηματικότητα, πλούτο και έντονο ερωτισμό. Όμως στη ζωή του Τζον έρχεται για πρώτη φορά ο έρωτας και χάνει τον έλεγχο. Παρότι έχει ερωτευτεί την ιδανική, πανέμορφη και υπέροχη σε χαρακτήρα γυναίκα, που τον ερωτεύεται και η ίδια παράφορα, ξαφνικά αλλάζει συμπεριφορά. Το βιβλίο της περιέχει λάθη, πάθη, ζήλια, έντονη κτητικότητα και εντάσεις. Έτσι η συγγραφέας, που έγινε γνωστή πριν 42 χρόνια με την μεγάλη επιτυχία που σημείωσε το τραγούδι της «Η Μπαρόβια», επέστρεψε στο προσκήνιο με ένα βιβλίο που, όπως φαίνεται, θα γράψει τη δική του ιστορία στο χώρο της λογοτεχνίας. Της το ευχόμαστε ολόψυχα.